Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, εδώ στην προπόνηση του Άφοβου. Μαζί μας τώρα ένας ακόμη ποδοσφαιριστής ομάδας, ο αρχηγός του Άφοβου, ο Νίκος ο Καρτσονάκης. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καλή σεζόν με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Ελπίζουμε και να διεξαχθεί το καινούριο πρωτάθλημα χωρίς διακοπές. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, λόγω COVID, ελπίζουμε και εμείς στο καλύτερο, στο δυνατότερο και υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, να έχουμε υγεία. Λοιπόν, ξεκινήσατε καλά τη σεζόν, έτσι, ξεκινήσατε με νίκη πρόκριση απέναντι στο Γαλαξία. Αυτό σημαίνει ότι ο Άφοβος θα έχει μια καλύτερη παρουσία την καινούρια σεζόν. Σίγουρα θα έχει μεγαλύτερη παρουσία. Ξεκινήσαμε με το δεξί, όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Είχαμε καλή εμφάνιση, μια κατηγορία κάτω σε σχέση με το Γαλαξία θεωρητικά. Δείξαμε ότι μπορούμε, ότι θα μπορούμε. Είχαμε κάποιες νέες, σοβαρές και δυνατές προσθήκες στην ομάδα και θα πάμε καλά, φέτος θα πάμε καλά. Ποιος θα είναι ο στόχος δηλαδή, με τι θα είσαι ικανοποιημένος? Ικανοποιημένος. Στόχος είναι να αλλάξουμε το προφίλ και την εικόνα της ομάδος των τελευταίων 2 χρόνων και φυσικά να είμαστε μέσα στην πεντάδα και για μένα το καλύτερο θα ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα, να ανέβουμε κατηγορία, να πάμε την ομάδα εκεί που αξίζει, εκεί που ανήκει. Πιστεύεις ότι υπάρχουν δυνατότητες στο ρόστερ, το υπάρχον ρόστερ μπορεί να τα καταφέρει? Φυσικά το υπάρχον ρόστερ μπορεί να τα καταφέρει, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, νέα παιδιά, δυνατά παιδιά και έμπειρα παιδιά και πλαισιωνόμαστε βέβαια και από δυνατούς παράγοντες. Οπότε θα τα καταφέρουμε. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Η διοίκηση είναι κοντά μας, πιο πολύ από ποτέ πιστεύω και έτσι έχουμε γίνει και μια οικογένεια. Ωραία. Και τι μήνυμα στέλνεις εν ώψη της νέας σεζόν, όπως είπα και στο συμπαίκτη σου, γιατί κάποιος να δει τον Άφοβο Σεπολίων στο καινούριο πρωτάθλημα? Κάποιος πρέπει να δει τον Άφοβο Σεπολίων λοιπόν, γιατί ήδη έχει αλλάξει η εικόνα, πρέπει να δει αυτή την αλλαγή. Δεύτερον, έχει δει καλές εικόνες από παλιότερα με τον Άφοβο Σεπολίων. Είναι μια ιστορική ομάδα από τα ιστορικότερα σωματεία της Αθήνας. Και θέλουμε να δείξουμε τη δουλειά μας και την πορεία μας. Αυτός είναι ένας λόγος που πρέπει να έρθουν να μας βοηθήσουν και όλα στο γήπεδο όσο επιτρέπεται λόγω COVID για να πάρουμε και εμείς τη δύναμη να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Ωραία. Επόμενη τώρα αγωνιστική υποχρέωση είναι το μάτς Κυπέλλου με τον Θρίαβο Χαϊδαρίου. Δυνατό παιχνίδι, σίγουρα. Μια ομάδα καλή, ιστορική και εκείνη. Αλλά εδώ μέσα είναι η έδρα μας, είναι η δύναμή μας, είναι το κλουβί όπως λέμε εμείς, οπότε δύσκολα οποιοδήποτε έρχεται εδώ θα περάσει. Ωραία. Καλή σεζόν, με υγεία και πάντα επιτυχίες και σε σένα και στην ομάδα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν σε όλες τις ομάδες του Ομίλου. Ευχαριστώ.